Σήμερα εδώ στο συνέδριο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών παρευρίσκεται κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για να χαιρετήσει, να τιμήσει την δράση της Ομοσπονδίας της μέχρι σήμερα, μια δράση η οποία έχει αναδείξει πληθώρα προβλημάτων και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των τριών κλάδων, αλλά και προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα μέλη των οικογενειών τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βρίσκεται αδιάλειπτα δίπλα τους, αναδεικνύει αυτά τα προβλήματα. Ήδη έχουμε καταθέσει εκατοντάδες ερωτήσεις στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, πιέζοντας για λύση. Στέκεται δίπλα τους και με αυτή τη λογική θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε και τον αγώνα τους στο μέλλον. Θέλω ένα σχόλιο όσο αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις ή σχέση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Οι εξελίξεις αυτή τη στιγμή, η επιθετικότητα της Τουρκίας πραγματικά βαίνει αυξανόμενη καθημερινά. Είναι μια επιθετικότητα η οποία τροφοδοτείται από την στάση και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ως γνωστόν όταν μια χώρα διεκδικεί πλέον, όπως η Τουρκία, διεκδικεί πλέον εθνικό έδαφος και η απάντηση της προσφυγής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βρείτε μεταξύ σας. Να τα βρει η Ελλάδα με μια χώρα που διεκδικεί πλέον ελληνικό έδαφος ή η αντίστοιχη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών, συζητήστε, είναι πραγματικά στοιχεία τα οποία ρίχνουν λάδι στη φωτιά, επιτείνουν την τουρκική επιθετικότητα και φυσικά αυτές οι πρακτικές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και αν θέλετε δικαιολογεί και την θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι τώρα πρέπει να γίνει αποδέσμευση και από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.